Πάμε στην κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, καθηγήτρια στο ΤΕΦΑ Σερών. Έχουμε την Κυριακή που μας έρχεται 26 του μήνα, το ΤΕΦΑ, το οποίο θα μετατραπεί στο μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πάρκο των Σερών. Κυρία Αραμπατζή, τι κάνετε, καλό σας μεσημέρι, πώς είστε? Καλό σας μεσημέρι, καλησπέρα σας, ευχαριστώ για το βήμα. Εξηγήστε μας. Τι κάνετε τώρα εσείς, για πείτε μας. Κάνουμε πολλά πράγματα, κάνουμε πάντα, αλλά και αυτή τη φορά θα κάνουμε ακόμα ένα, το οποίο θα προβάλλει και εννοείται τις δυνατότητές μας και, και τη δύναμη που έχει το τμήμα το δικό μας και στην κοινωνία των Σερών και όχι μόνο. Όπως ξέρετε, το Αριστοτέλειο την προηγούμενη Κυριακή και αυτή την Κυριακή κάνει μια μεγάλη δράση, ανοίγει τις πόρτες του στους πολίτες της κάθε κοινωνίας, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, και εμείς στις Σέρες με τον ίδιο τρόπο ανοίγουμε τις πόρτες μας σε όλους, μικρούς, μεγάλους, παιδιά, ενήλικες, ηλικιωμένους, άτομα με παθήσεις, να έρθουν στο τμήμα μας, να δούνε, να δοκιμαστούν σε δραστηριότητες, να μετρήσουν τη φυσική τους κατάσταση, να χορέψουν και να γυμναστούν, να μετρήσουν την κινητική τους απόδοση. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μέσα από τρεις δράσεις που έχουμε δηλώσει εμείς στο Αριστοτέλειο και να ανοίξουμε έτσι ουσιαστικά τις πόρτες μας προς την κοινωνία των Σερών για να δούνε πραγματικά πόσο σημαντικό τμήμα είμαστε και πόσο σημαντική είναι η άσκηση στη ζωή μας. Καλά, τώρα αυτό που περιγράφεται ακούγεται μαγικό, διότι όταν θα μπορεί να έρθει ο απλός πολίτης μέσα στο δικό σας χώρο και εκεί θα βοηθηθεί για να κατανοήσει κάτι, πραγματικά ακούγεται μαγικό, έτσι? Δεν είναι εύκολο αυτό το οποίο κάνετε? Σίγουρα δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα. Το έχουμε κάνει πριν τον κορονοϊό, το είχαμε κάνει άλλες ή δύο ή τρεις φορές, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Είχε μεγάλη επιτυχία. Ναι. Πολύ μεγάλη επιτυχία, ναι. Και πάλι, φέτος που ενεργοποιήθηκε ο θεσμός, γιατί πέρσι δεν πραγματοποιήθηκε, φέτος που ενεργοποιήθηκε ο θεσμός, είμαστε από τους πρώτους που συμβάλλουμε κι εμείς στην τρέφεια, θα λέγαμε, του τμήματος και στη σεραϊκή κοινωνία, γιατί το έχει ιδιαίτερα ανάγκη η σεραϊκή κοινωνία. Το να κάνουμε τέτοιες δράσεις και να έχουν και οι πολίτες μας την δυνατότητα να έρχονται και να βλέπουν κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο που κάνει το πανεπιστήμιο. Γιατί τώρα, είναι μια πανεπιστημιακή δράση. Εσείς μας καλείτε εκεί στο ίδρυμά σας, στον Αγιάννη, έτσι? Από τις 9 η ώρα και μετά, ναι. Την Κυριακή. Πολύ ωραία. Μέχρι τι ώρα? Από τις 9 ως πότε? Οι δράσεις μας θα αρχίσουν τουλάχιστον μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα. Ναι. Μπορεί να πάρει και λίγο παραπάνω εξαρτάται από τα γκρουπ και από την επισκεψιμότητα που θα έχουμε. Ωραία. Τρία εργαστήρια θα είναι ανοιχτά και όλο το πανεπιστήμιο θα είναι, όλο το τμήμα θα είναι ανοιχτό. Αλλά απλώς τα τρεις δράσεις, όπως σας είπα, τρεις δράσεις θα κάνουν συγκεκριμένες. Ναι. Ηλικιακό φράγμα δεν υπάρχει, έτσι? Όχι. Ας πούμε, αν θέλει να δηλώσει κάποιος να κάνει μια συγκεκριμένη δράση. Υπάρχει μία μόνο στη δράση που μετρώ τη φυσική μου κατάσταση, που εκεί έχουμε βάλει να κάνουμε σε παιδιά εφήβους, περισσότερο σε ομάδες δηλαδή. Οι άλλες δύο δράσεις απευθύνονται από τους μικρούς έως τους μεγάλους και μπορούν να συμμετέχουν αρκεί να δηλώσουν μία συμμετοχή. Υπάρχουν τηλέφωνα στο site, σας έχω στείλει και εγώ την ανακοίνωση. Και υπάρχει στο site φυσικά ενημέρωση πού μπορούν να απευθυνθούν. Θα υπάρχει link, ένα barcode, το οποίο δηλώνει απευθείας application. Ο κάθε ένας θα επισκέπτει το τμήμα και τη δράση που θα κάνει και θα ενημερώνει το Αριστοτέλειο. Έτσι ώστε η δράση αυτή θα φαίνεται παντού. Αν είναι ωραία, αν τους ικανοποιεί, αν θα ήθελα να την ξανακάνουμε. Και να κάνω και προτάσεις πάνω σε αυτό. Δηλαδή είναι μια πολύ ωραία διαδραστική ενέργεια, η οποία θα φαίνεται ταυτόχρονα και στη Θεσσαλονίκη μαζί. Τώρα, αυτό εσείς το κάνετε μία φορά το χρόνο? Δηλαδή στο... Μία φορά το χρόνο, γίνεται την άνοιξη περίπου. Ναι, το Μάιο το κάνουμε συνήθως. Ναι, ναι. Με το που τελειώνει δηλαδή το έτος, εσείς κάνετε και αυτή τη δράση, εκεί κάνουμε κοντά στα τελειώματα. Κάνουμε και αυτή τη δράση, ναι, αλλά ας δούμε το δάσος και να μην δούμε το δέντρο. Είναι μία πρώτη επαφή και σίγουρα από αυτές τις δράσεις προκύπτουν μετά καινούργιες, οι οποίες άλλες φορές έχουν ερευνητικό χαρακτήρα και άλλες φορές έχουν και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Οπότε, ωφέλιμο δηλαδή χαρακτήρα, θα έλεγα. Ναι. Επομένως, σίγουρα από αυτή τη δράση πάντα ξεκινάνε συνεργασίες. Όπως παραδείγματος χάρη έχουμε κάνει συνεργασίες με τον Όμιλο Περιπατητών και μάλιστα θα κάνουμε μία μέρα, δεν θέλω να πιαστώ να πω, η οποία θα είναι πολύ ωφέλιμη για τους πολίτες μας όσον αφορά το περπάτημα. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχει μία
αρχίζουμε με μια μέτρηση φυσικής κατάστασης και προχωρούμε λίγο παρακάτω μετά ήρθα στην άσκηση. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο αυτό και μπαίνετε και στην τοπική κοινωνία και πια ναι, είμαστε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και μπράβο σας που δεν πντοείστε από τίποτε και κάνετε τέτοιου είδους έτσι διοργανώσεις. Θα χαρώ να τα πούμε και από κοντά και ελπίζω ότι βέβαια, το καλύτερο σας περιμένουμε, για αυτή την περιμένουμε, οργάνωση. Να δείτε τι κάνουμε έτσι, και, είμαστε, έτσι. Και εννοείται ότι πάντα είμαστε και πρόθυμοι και να ανοίξουμε το τμήμα και να μιλήσουμε παραπάνω για τα ωφέλη και την παρουσία του τμήματος στην πόλη των Σερών. Ναι. Έτσι, όλα αυτά τα οποία είναι πολύ σημαντικά και το τμήμα και το ρόλο που παίζει μέσα στην τοπική κοινωνία. Όλα αυτά είμαστε πολύ χαρούμενοι να τα συζητήσουμε από κοντά. Πόσα τμήματα έχετε, κυρία Ραμπατζή, στο ΤΕΦΑ εδώ των Σερών? Γιατί ένα ουσιαστικά εμείς είμαστε παράρτημα, έτσι δεν είναι? Δεν είμαστε παράρτημα, είμαστε ανεξάρτητο τμήμα. Για εξηγήστε μου λίγο, γιατί μάλλον έχουμε δικιά μας διοίκηση. Πείτε μου, ναι. Έχουμε δικιά μας διοίκηση, απλώς ανήκουμε, είμαστε σχολή. Το άλλο τμήμα, το ΤΕΦΑ, στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε ανήκουμε στο Αριστοτέλειο, σαν τμήμα. Το Αριστοτέλειο έχει 41 τμήματα. Ναι. Ένα τμήμα είμαστε κι εμείς. Ένα τμήμα είμαστε κι εμείς. Γι' αυτό λέμε ότι εμείς έχουμε το δικό μας τμήμα. Ωραία. Εννοείται. Το δικό μας πανεπιστημιακό εδώ και πολλά χρόνια. Μπράβο. Και πολλά χρόνια αυτοδιοίκητο φυσικά. Δηλαδή δεν είναι απαράρτημα πλέον. Έτσι ξεκίνησα. Με πόσα παιδιά δηλαδή μέσα, πόσους φοιτητές έχουμε? Έχουμε, ας πούμε, θα πάρουμε 140. Από το χρόνο 120 μέσω τα 4 χρόνια, δηλαδή έχουμε γύρω στα 400 με 600 παιδιά. Δεν είναι και μικρός ο πληθυσμός σας. Και φυσικά δεν είναι μικρός. Ναι, βέβαια. Πολύ μεγάλος. Βέβαια. Και έχουμε και ένα από τα καλύτερα τμήματα στην Ελλάδα φυσικής αγωγής και αθλητισμού, το οποίο διακρίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Και έτσι, από το προσωπικό, το οποίο είναι εξαίρετο, μα και από τους φοιτητές μας, οι οποίοι πραγματοποιούν έρευνα. Ναι, εννοείται. Γιατί τώρα που αρχίζουν και οι πανελλαδικές, να λοιπόν ένα ακόμα τμήμα το οποίο είναι αξιόλογο και το οποίο μπορεί να δηλωθεί, δεν ξέρω βέβαια είναι μετά... Είναι πολύ... Ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Την κάναμε επαγγελματική αποκατάσταση, δεν ξέρω. Μεγάλη. Ναι. Μεγάλη η επαγγελματική αποκατάσταση. Oh. Γιατί πια έχει ανοίξει πάρα πολύ το κομμάτι της άσκησης και δίνει πάρα πολλά εφόδια στους φοιτητές μας στο να ψάξουν στον ιδιωτικό τομέα να βρουν δουλειά. Εντάξει, πρέπει να έρθετε να μας τα πείτε αυτά, πρέπει να τα αναλύσουμε. Γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε πολλά για αυτό που έχουμε μέσα στην αγκαλιά μας. Βεβαίως, να τα πούμε από κοντά και κάποια στιγμή, ναι, δεδομένες ευκαιρίες, να τελειώσουμε τη δράση αυτή. Να πω ότι είμαστε ανοιχτοί όχι μόνο στο νομό, αλλά και έξω και βλέπουν τι είναι το τμήμα στα πλαίσια του επαγγελματικού προσανατολισμού. Σωστά. Σας ευχαριστώ. Και με το τμήμα, βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι και ό,τι το καλύτερο. Να είστε καλά.